Νικηφόρου Οσίου του Λευρού τα παλέσματα και την ενασκήση αγρίαν κατεπλάγησαν άγγελοι ως άλλος γαριώτα αλγίνα υπέμεινε δοξάζον τον Θεόν νυν δε δόξη εστεφάνωτε παραυτούν θαυμάτων διακρίσεσιν χέρις των μοναστών χειραγωγέ χέρις φωτός ο πρόβολος χέρις ο ευωδίας χαρμονήν προχέων εκλείψανον σου. Η Αλεξάνδρεια, η μεγάλη και αρχαία πόλη της Αιγύπτου, εκτίστη τον 3ο π.Χ. αιώνα υπό τον αρχιτεκτόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου Δινοκράτους και Ναυκρατίδου, κατασκευαστών και του περιφήμου ναού της Αρτέμιδος στην Έφεσο. Εγνώρισε μεγάλη πνευματική και οικονομική άνθηση, ιδίως κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Εκεί εδίδαξε ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που υπήρξε και ο πρώτος ιεράρχης της και η πνευματική ζωή της πόλεως συνέβαλε πολύ στην διάδοση και ανάπτυξη του χριστιανισμού. Εκεί κατά τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου υπήρχε ακμάζουσα ελληνική κοινότης. Εκεί ο νεαρός Νικόλαος, για να εξοικονομεί τα έξοδα διαμονής και συντηρήσεώς του, βρήκε εργασία σε ένα κουρίο, την εργασία που είχε μάθει στην πατρίδα του τα Χανιά. Έτσι διακριτικά δεν επεβάρυνε κανένα. Όπως προείπαμε, ήταν αρκετά κοινωνικός και πολύ αγαπητός. Αυτό τον βοήθησε να γνωριστεί με την ανθούσα ελληνική παροικία και με αρχιερείς και ιερείς του Αλεξανδρινού θρόνου. Αυτοί τον βοήθησαν να προσαρμοστεί στο καινούριο του περιβάλλον. Τον στήριξαν πολύ ώστε να εγκληματιστεί και να συνηθίσει στην καινούργια ζωή σε μια ξένη χώρα ανάμεσα σε ξένους και αγνώστους ανθρώπους με άγνωστη γλώσσα και διαφορετική θρησκεία και συνήθειες. Έτσι με τη βοήθεια του Θεού τα κατάφερνε. Όμως η νόσος ελλείψη φαρμάκων κατά την εποχή εκείνη, το φάρμακο βρέθηκε αργότερα το 1947, προχωρούσε και έκανε την ζημιά της. Τα σημάδια σύν το χρόνο γινόταν όλο και πιο εμφανή, ιδίως στα χέρια και το πρόσωπό του. Μετά από 7-8 έτη έγιναν ακόμη πιο έντονα. Αυτό τον προβλημάτιζε, τον ανησυχούσε πολύ και δεν ήξερε τι να κάνει και πώς να κρυφτεί. Δεν ήθελε να γίνει αντιληπτός από τον κόσμο και τις αρχές, διότι θα τον συνελάμβαναν και θα τον έστελναν στην Κρήτη. Έπρεπε να φύγει από εκεί να πάει σε άλλο μέρος. Πού όμως να πάει και πώς? Τίποτε και κανέναν δεν γνώριζε. Θλίψη, στενοχώρια και συνάμα ένας μόνιμος φόβος. Τώρα θα με ανακαλύψει κάποιος που ξέρει από τα σημάδια της νόσου και θα με καταδώσει στις αρχές. Οι νόμοι την εποχή εκείνη για τη συγκεκριμένη νόσο ήσαν πολύ αυστηροί. Και μετά πώς ξεφεύγεις, τι είναι τρόπο? Σταματούσε το μυαλό του στη σκέψη ότι αυτός, ένας νέος άνθρωπος επάνω στο άνθος της ηλικίας του, μπορούσε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του κλεισμένος και απομονωμένος στο άνυδρο νησί της Πιναλόγκας, περιμένοντας το τέλος. Τότε τον εφώτισε πάλι ο Πανάγαθος Θεός να εμπιστευθεί το πρόβλημά του σε έναν αρχιερέα του θρόνου, ο οποίος ήτο χιακής καταγωγής.
Αυτός καθησύχασε τον Νικόλαο, του έδωσε κουράγιο, του συμπαραστάθηκε και τον περιέβαλε με περισσή αγάπη και κατανόηση. Του φέρθηκε ως αληθινός πραγματικός πατέρας. Κατάλαβε ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος ότι έχει να κάνει με μία ψυχή πονεμένη μεν, αλλά συνάμα πολύ αγνή και καθαρή. Με άνθρωπο όχι συνηθισμένο, όχι εκ του κόσμου τούτου. Με άνθρωπο που επάνω του ανεπάβετο η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό επικοινώνησε αμέσως με τον πατέρα Άνθιμο Βαγιάνο στη Χίο, τον μετέπειτα Άγιο Άνθιμο, τον οποίο εγνώριζε από παλαιότερα και ο οποίος ήταν ιερεύς στο λεπροκομείο της Χίου, όπως προείπαμε. Του έγραψε τα σχετικά με τον Νικόλαο και την ασθένειά του και όσα αφορούσαν στο εξαίρετον του ήθους και του χαρακτήρος του, την ανεπίληπτο διαγωγή και συμπεριφορά του όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε στην Αλεξάνδρεια. Ο Άγιος Άνθιμος του εμήνυσε να τον στείλει αμέσως κοντά του, έτσι και έγινε. Ο αρχιερεύς εφοδίασε τον Νικόλαο με μία συστατική επιστολή, του έβγαλε τα εισιτήρια για την Χίο μέσω Σμύρνης και του έδωσε ένα χρηματικό ποσό για τα πρώτα του έξοδα. Με πολλή αγάπη και τις πατρικές του ευχές, τον συνόδευσε μέχρι το πλοίο και τον αποχαιρέτησε. Ο Νικόλαος άφηνε την Αλεξάνδρεια και όλους τους αγαπημένους του φίλους που είχε γνωρίσει εκεί με βαριά καρδιά. Για να πάει πού? Στο άγνωστο. Σε άγνωστους ανθρώπους, σε άγνωστα μέρη, σε άγνωστο περιβάλλον. Πάλι αλλαγή, πάλι φυγή, πάλι ξεσηκωμός. Η καρδιά του σφιγγόταν, πονούσε. Τα μάτια του κρατούσαν τα δάκρυα που ήθελαν να ρέουν ασταμάτητα σαν μικρές βρύσες. Όμως έτσι έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να φύγει και μάλιστα όσο γινόταν πιο σύντομα και πιο διακριτικά, πριν προλάβει να διαρρεύσει το μυστικό του. Έπρεπε για μια ακόμη φορά να φανεί γενναίος και δυνατός. Με αυτούς τους λογισμούς και με την ακλόνητη πίστη του στον αγαπημένο του Ιησού, ότι και αυτή τη φορά θα είναι μαζί του, ανέβηκε στο καράβι και ανεχώρησε. Ύστερα από ένα κοπιαστικό ταξίδι ημερών, έφτασε στο Τσεσμέ, μικρή πόλη στα τουρκικά παράλια, απέναντι από την Χίο. Το ελληνικό της όνομα ήταν Κρίνη και είχε τότε 17.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 15.000 ήσαν Έλληνες. Εκεί πήγε και τον παρέλαβε ο ίδιος ο Πάτερ Άνθιμος. Μετά την πρώτη τυπική γνωριμία, επήραν ένα καΐκι και διέπλευσαν τη μικρή απόσταση που τους χώριζε από την νήσο Χίο. Εκεί έμελε να περάσει ο Νικόλαος τα περισσότερα, 43 τον αριθμό, πνευματικότερα και καλύτερα χρόνια της ζωής του, όπως η διήγηση θα μας το φανερώσει στη συνέχεια. Έφτασε εκεί το 1914, σε ηλικία 24 ετών. Για την νήσο Χίο γνωρίζουμε ότι τον 6ο π.Χ. αιώνα την κατέλαβαν οι Πέρσε και αργότερα την απελευθέρωσαν οι Αθηναίοι. Στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν στρατηγείο του Αιγαίου. Τελευταίοι κατακτητές της ήσαν οι Τούρκοι, από τους οποίους απελευθερώθηκε το 1912. Έχει μητροπολιτική έδρα και πολλές ιερές μονές, ανδρώες και γυναικείες. Η αρχαιοτέρα φαίνεται να είναι Ιερά Νέα Μονή και από τις κάπως νεότερες αυτή της Παναγίας Βοηθείας με κτήτορα τον Άγιο Άνθιμο. Τα χώματα της νήσου
έχουν βαφεί με αίμα χιλιάδων μαρτύρων, νεομαρτύρων και εθνομαρτύρων, με γνωστότερους την Αγία Μαρκέλα και τον Άγιο Ισίδωρο, ο οποίος είναι και πολιούχος της Χίου. Μαρτύρησε στα μέσα του 3ου αιώνος και η μνήμη του τιμάται στις 14 Μαΐου. Στο νησί καλλιεργούνται τα μοναδικά στον κόσμο μαστιχόδεντρα που παράγουν την υπέροχη μαστίχα και οι περίφημες χιώτικες αρωματικές μανταρινιές. Ο πατήρ Άνθιμος, ο μετέπειτα Άγιος Άνθιμος, κατήγετο από την Ίσο Χίο. Εγεννήθη την 1η Ιουλίου του 1869 από ευλαβείς γονείς. Είχε έναν αδελφό τον Νικόλαο και μία αδελφή την Καλλιόπη, η οποία μετονομάστη Καλλινίκη δια του αγγελικού σχήματος. Πολλά γράμματα δεν έμαθε, όμως η κλίση του προς το μοναχισμό τον έφερε κοντά στον περιβόητο και μεγάλης αρετής γέροντα Παχώμιον, ο οποίος υπήρξε και γέροντας του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Ο Άγιος Νεκτάριος έτρεφε μεγάλο σεβασμό και υπακοή στον γέροντά του αυτόν, όπως φαίνεται από τις επιστολές του. Ο πατήρ Άνθιμος εδήλωσε την υπακοή του στον γέροντα Παχώμιο και από αυτόν εκάρη μοναχός. Ιερεύς έγινε το 1910. Το 1912 διορίστη εφημέριος στο λεπροκομείο της Χίου, το οποίο λόγω της τουρκικής κατοχής ήταν σε αθλία κατάσταση. Από την μεγάλη του αγάπη προς τους ασθενείς και ταλαιπωρημένους σωματικά και ψυχικά ανθρώπους, σύντομα το μετέβαλε σε ένα μικρό επίγειο παράδεισο. Είχε ευσκιόφυλλα και καρποφόρα δέντρα, περικοκλάδες αναριχόμενες, ευωδιαστά για σεμιά και μενεξέδες. Η τοποθεσία του ήταν ιδυλιακή. Ο χώρος αρκετά ευρύχωρος και άνετος. Το όλο συγκρότημα αποτελούσαν 35 ομοιόμορφα σπιτάκια. Το κάθε σπιτάκι είχε ένα μεγάλο δωμάτιο, μια ευρύχωρη κουζίνα με βρύση, τζάκι για θέρμανση και άλλους βοηθητικούς χώρους. Υπήρχε οίκημα διευθύνσεως, φαρμακείο, μαγειρίο και στο μέσον όλων αυτών το μικρό ωραίο εκκλησάκι του Αγίου Λαζάρου, όπου εφυλάσσεται η θαυματουργός εικόν της Παναγίας της Υπακοής. Η παλαιοτάτη αυτή εικόν απεκαλύφθη στον πατέρα Άνθιμο μέσα στον ιερό ναό του Ιδρύματος λίγο μετά την εγκατάστασή του ως εφημερίου στο Λοβοκομείον με τον εξής θαυμαστό τρόπο. Του εμφανίστηκε σε όραμα η Υπεραγία Θεοτόκος και του είπε «Λάβε την εικόνα μου και επιμελήσου την και διαμέσου αυτής να ειδείς τι θα γίνει εδώ μίαν ημέραν». Έτσι και έγινε. Αφού εκείνος την επεχρίσωσε και την εκόσμησε ευλαβώς, άρχισαν να γίνονται καθημερινώς πολυάριθμα θαύματα. Η φήμη του Αγίου είχε εξαπλωθεί σε όλη την Χίο και σαν μαγνήτης ήλκυε τα πλήθη των πιστών. Σε αυτόν τον χώρο έφερε και εγκατέστησε το νέο του προστατευόμενο ο Σιώτατος πατήρ Άνθιμος. Η γερόντισσα Βριέννη, ηγουμένη του Ιερού Παρθενώνος Παναγίας Βοηθείας, μας ανέφερε σχετικά με αυτή την εποχή. Κάτι υπάρχει στο ιστορικό του πατρός Νικηφόρου, το οποίο μας είχε κάποτε διηγηθεί ο Άγιος Γέροντάς μας. Το λεπροκομείο εζήτη 30 χρυσά λοΐζια για να δεχθεί τον νέο ασθενή, καθότι μόνον χιώτες ασθενής εστέγαζε. Και ο Άγιος μας ευχαρίστως έδωσε το ποσόν αυτό, το οποίο είχε συνάξει για το κτίσιμο της μονής. Και έτσι εκράτησαν τον ξένο ασθενή στο λεπροκομείο της Χίου.
Σε αυτό τον χώρο άνοιξε το στάδιο των αρετών για τον Νικόλαο. Μέσα σε 2 χρόνια ο γέροντάς του τον έκρινε όριμο και έτοιμο για το Άγιο και Αγγελικό Σχήμα και τον έκυρε μοναχό με το όνομα Νικηφόρος. Επί 15 συνεχή έτη τον είχε κοντά του κάτω από το άγρυπνο πατρικό βλέμμα του. Τον συμβούλευε, τον ουθετούσε, τον παρακινούσε, τον προωθούσε σε όλο και μεγαλύτερους πνευματικούς αγώνες με αγρυπνίες, νηστείες, προσευχές. Έβλεπε ο Άγιος ότι έχει να κάνει με γη καλή και καρποφόρο και έσπερνε πνευματικούς σπόρους και ως αλήπτης αθλοθετούσε αγώνες επί αγώνων, πάλι κατά των παθών, των λογισμών και των δαιμόνων, με σκοπό την απόκτηση των υψηλών αρετών. Ο Θεό πρέσβευε υπέρ ημών, εκ της Κρήτης προήλθες ως νέα βγής ηλίος, πάσαν δε τη γίναντα βγίες της πολιτείας σου, και ενωπείς ευπρεπώς η εφωτός Νικηφόρε, και παθών τη ζώφα συνλύσε κάστοτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νουν εχώς μοναζόν τον τρίβο στενήν έδειξας, πάση εγκρατεία παμάκαρε διαιτώμενος, και ασωμάτων χορούς θα σας αρκεί Νικηφόρε. Αληθώς ετοίμησας χήμα εις άγγελος.